Φτάνει αυτός ο μισός χρόνος για να καταγγείλουμε από τούτο εδώ το βήμα το οργανωμένο σχέδιο της κυβέρνησης που βρίσκεται σε εξέλιξη ενάντια στην κινητοποίηση, ενάντια στη μεγαλειώδη συγκέντρωση. Ένα οργανωμένο σχέδιο καταστολής της συγκέντρωσης αυτής. Και είναι σχέδιο απέναντι στη μεγαλύτερη συγκέντρωση, σε μια συγκέντρωση δεκάδων χιλιάδων εργαζόμενων, μαθητών και φοιτητών. Πώς εξελίχθηκε αλήθεια αυτό το σχέδιο? Αξιοποίησε η ελληνική αστυνομία και δυνάμεις καταστολής, η κυβέρνηση δηλαδή, τα επεισόδια που έγιναν από συγκεκριμένες ομάδες στο Σύνταγμα και αυτές τις ομάδες τις κατεύθυνε η κυβέρνηση, οι δυνάμεις καταστολής, να πάνε και να κατευθυνθούν στον κύριο όγκο της συγκέντρωσης, δηλαδή στη Σταδίου, ούτως ώστε προσχηματικά αξιοποιώντας αυτές τις ομάδες, να προσπαθήσει να διαλύσει τη συγκέντρωση, να διαλύσει την πορεία πετώντας χημικά στους διαδηλωτές. Είναι ένα σχέδιο γνωστό, το οποίο τα έχετε ξαναπαίξει πάρα πολλές φορές. Αλλά ό,τι και να κάνετε, δεν πρόκειται να σταματήσετε την οργή του λαού και της νέας γενιάς. Δεν πρόκειται να σταματήσετε την οργανωμένη δράση των δεκάδων χιλιάδων σε όλη την Ελλάδα, οι οποίοι σήμερα διαδήλωσαν, ακολουθώντας το κάλεσμα των εργατικών σωματείων, των φοιτητικών συλλόγων, των μαθητικών κοινοτήτων. Και η οργή του λαού είναι ένα ποτάμι φουσκωμένο, που θα παρασύρει και θα τιμωρήσει τους υπεύθυνους των εγκλημάτων, αλλά και αυτής της πολιτικής που οδηγεί το λαό και τη νέα γενιά σε αδιέξοδα. Και από αυτή την άποψη, λοιπόν, για ακόμη μια φορά καταγγέλουμε το οργανωμένο αυτό σχέδιο της κυβέρνησης.